Λιγότερα από μία εβδομάδα έχει μείνει για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου και ήδη υπάρχουν τα πρώτα σενάρια για το κυβερνητικό σχήμα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν η Νέα Δημοκρατία πάρει την αυτοδυναμία. Η νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές της 21ης Μαΐου από τις οποίες ωστόσο δεν προέκυψε κυβέρνηση και οδηγηθήκαμε στις κάλπες της 25ης Ιουνίου έχει δώσει πάτημα στους πολιτικούς αναλυτές για το κυβερνητικό σχήμα του Κυριάκου Μητσοτάκη εφόσον το κόμμα του κερδίσει και τις νέες κάλπες. Με τις συζητήσει για rotation ή για παραμονή στα ίδια πρόσωπα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α, έγινε αναφορά στα σενάρια για τους υπουργούς στα καυτά υπουργεία της ελληνικής κυβέρνησης. Έτσι λοιπόν τα παρακατώ ονόματα ακούγονται για τα εξή υπουργεία. Ο Κωστής Χατζηδάκης για το Υπουργείο Οικονομικών ή Εξωτερικών ο Νικός Δένιας για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή παραμονή στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Άδωνης Γεωργιάδης για το Υπουργείο Ενέργειας ή Μεταφορών και Υποδομών. Ο Χριστός Ταϊκούρας για το Υπουργείο Εργασίας ή Μεταφορών και Υποδομών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης για το Υπουργείο Υγείας ή Παιδείας. Η Νίκη Κεραμέως για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή Πρόεδρος της Βουλής. Ο Γιώργος Γεραπετρίτη για το Υπουργείο Εσωτερικών η υπηκρατίας. Τέλος, η αγαπηδάκι για το υπουργείο υγείας.